Το γήπεδο της Τηλίσσου, η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ζαρό, ένα σημαντικό μάτς για την 23η αγωνιστική στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Εδώ οι παίκτες των δύο ομάδων στις καθιερωμένες χειραψίες. Πρώτα λεπτά, ο Μανιούδης, κατόχος της μπάλας, θα χάσει από τον Μόντι. Αυτός σε γρήγορο χρόνο θα περάσει τον Καλομύρη. Το πλασέ στην κίνηση αρκετά άστοχο πάνω από τον Ρίτο Δοκάρη. Ξανά ο Ζαρός, ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας αυτά πρώτα λεπτά. Ο Μόντι θα ελιχθεί από μακρινή. Απόσταση θα κάνει το σουτ. Είναι άστοχος στο 5. Βαθιά παλιά από τους παίκτες στη Λύσου. Θα μπει στη φάση ο Σπύρου. Φαινόταν χαμένη αυτή η προσπάθεια, αλλά όμως θα κάνει το κοντρόλ. Μπαίνει στην περιοχή από διαγώνια. Θέση το σουτ. Είναι εκτός εστίας. Δεν ενισχύει ο Χατζηδάκης. Ο Ζαρός σε μια προσπάθεια από αριστερά. Το σουτ. Ο Αναγνωστάκης τελικά μέσα στην περιοχή. Μπαλά θα χτυπήσει το δοκάρι και θα φύγει εκτός. Ο Μόντι σε αυτό το φάουλ του φιλοξενούμενου θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Δεν θα απομακρυνθεί. Κόντρες. Ο Γιαννουλάκης τελευταία στιγμή θα προλάβει σωτήρια τον Αναγνωστάκη πριν πλασάρει. Ένα κόρνερ για τον Ζαρό. Ο Καλεμάκης στην κεφαλιά. Ο Κάβαλος θα αποκρούσει. Ο Χριστοφοράκης σε δεύτερο χρόνο. Η μπάλα θα πάει αριστερά εκτός περιοχής. Νέα σέντρα. Τώρα θα απομακρυνθεί μπάλα. Κόρνερ τώρα για την Τίλισο. Με πάσα από τον Σπύρου. Το σούτ από τον Γκίνι. Απομακρύνει την μπάλα, ξανά ο Γκίνι, είναι αρκετά άστοχος. Ο Ζαρός από αριστερά. Θα μπει στην περιοχή, θα γίνει το σουτ. Υπάρχει σφύριγμα από το τι Βασάκη για πέναλτι, δείχνει την άσπρη βούλα. Σε μια φάση που δέχεται τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Θα την ξαναδούμε. Ξανά εδώ, δεν φαίνεται καλά, αν υπάρχει χέρι, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον διαιτητής. Διαμαρτυρίες έντονες. Φραγκιαδουλάκης από τα 11 βήματα στο 75, 0-1 ο Ζαρός παίρνει το προβάδισμα, καταφέρει να λύσει τον κόρδιο δεσμό και να βρει τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα με τον Φραγκιαδουλάκη να πανηγυρίζει εδώ με τους συμπαίκτες του στον πάγκο. Η Τίλισσο προσπαθεί να βρει απάντηση, ο Σπύρου ελύσεται μέσα στην περιοχή, διαγώνιο σουτ από την εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 80. Ο Ζαρός τώρα σε μια επίθεση με χώρο από αριστερά, Καλομύρης. Θα σουτάρει ο Κάβαλος, θα αποκρούσει. Ποτηράκι στο κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Ο Μπαλωμένος σε κόρνερ. Η Τίλισσο στις τελευταίες στιγμές του αγώνα ψάχνει τον κόλ της σοφάρισης. Γκίνι από δεξιά, θα κάνει τη σέντρα. Ο Αθουσάκης στο γυριστό. Ο Χατζηδάκης σταθερά θα μπλοκάρει σε αυτή τη φάση στο 86. Νέο φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Σπύρου στο τείχος. Νέο σουτ μέσα στην περιοχή. Στα σώματα χαμένη ευκαιρία εδώ για την ομάδα του Μιχάλη Ζουραράκη λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Τελευταίες στιγμές, ένα σουτ, κόντρες και τώρα τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή Βασάκη. Διπλό για τον Ζαρό, 0-1 στην Τίλισσο.